con un Admesh Q1 que dunk. Fake. Ήταν σωστή στην επιλογή. Κάκη και κρίνεται από του Blank. Πολύ υποσχόμενο και αυτό ο παίχτης. Για να δούμε πώς θα καταφέρει να κινηθεί μέσα στο ναρκοπέδιο του Snake. Είναι ένα matchup το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική η κίνηση του Greninja. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγει τα εκρήξεις. Η ασπίδα του δεν είναι δυνατή αρκετά. Οπότε χάνει σε αυτό το τομέα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να κάνει αρκετά follow-up στον αέρα. Και ο Snake, όπως γνωστόν, δεν έχει και το καλύτερο aerial παιχνίδι. Φυσικά η... πριν ένα πώς το λένε, neutral B είναι μια κίνηση που σπάει πολλά κόμπος και χτυπάει και τον επιθυμένο και τον εαυτό του πολλές φορές. Να δούμε αυτό πώς θα το αξιοποιήσει. Παρόν πάντως έχει ένα μικρό προβάδισμα, Blue Blank παίζει πολύ υπομενετικά. Ο SP1 κρατάει, όχι, πολύ χαμηλά ευτυχώς, το Near δεν είναι τόσο αργός ήταν παλιά. Θα φέρει να επιβιώσει. Πολύ δυνατό το down air από το Steel. Φέρει τα ποσοστά στα ίσα, βέβαια ο Snake μπορεί να πάρει σε λίγο το knockout. Και ο Greninja θα μπορούσε να πάρει με ένα confirm, αλλά άντε να βρει το confirm τώρα. Πάλι το trade εκεί. Τα ο spot swaps μας δεν κάνει knockout ακόμα. Επικίνδυνα τα πράγματα εκεί, ευτυχώς ρόλαρε με τη σωστή κατεύθυνση. Πάλι το trade. Προσοχή στον Nikita. Τελικά θα καταφέρουν να γυρίσει και το διπλό KO. Πολύ ωραίο αυτό. Του στόκ λοιπόν ξεκινάει το παιχνίδι στην αρχή σωστικά. Πολύ μεγάλη απόσταση τώρα. Και βρίσκει ένα ups μας. Πάλι όμως θα φάει έκρηξη. Φαίνεται αδύνατο να αποφύγει τις εκρήξεις ο Blue Blank προς το παρόν. Κρατάει ωραία την απόσταση. Πάλι έκρηξη. Προσοχή στα mind games για τον Nikita. Τρομερό εργαλείο. Ο SP1 κρατάει φοβερά το stage προς το παρόν. Παίρνει λίγο τώρα ο Blue Blank. Τυλά, προσγειώνεται. Άλλο ένα Nikita τώρα. Αυτό το side smash δεν ξέρω ακριβώς τι νόημα είχε, αλλά το C4 θα βρει στόχο. Τελευταίο στόκ για αυτό το παιχνίδι για τον Blue Blank. Παραλίγο. Δεν μπορείς να τιμώσεις τον αέρα. Μπορείς να εκραγεί χωρίς να πετύχει κάποιον. Δεν καλύπτει αρκετά καλά το landing εκεί. Ευκαιρία. Παραλίγο. Πολύ καλή επιλογή το down tilt, αλλά Daxton με το επόμενο fair θα πάρει το knockout. Πρακτικό είσαι παιχνίδι πάλι. Πάνω στις εκρήξεις και οι δύο τώρα. Πρέπει να φύγει από εκεί. Τον Nikita ερχόταν αλλά δεν το περίμενε καλά. Και το sex kick του back air του Snake. Και αυτό δεν το περιμένεις πολλές φορές. Καλή ιδέα αλλά ήξερε καλύτερα εκεί ο SP1 αυτό να το φάει. Και άλλο ένα F smash. Μπορώ πως έπεσε πάνω, έτρεχε πάνω στο... το κάλυψε πολύ ωραία ο SP1. 1-0 λοιπόν. Κάνει ban, καλώς είπα. FD, δεν ξέρω τι αν είναι, άκουσα πολύ καλά. Σκεπτικός λοιπόν τώρα ο Blue Blank. Θέλει Battlefield. Πραγματικά δεν έχω κάτι για αυτό το επιλογή. Α, Smashfield τελικά. Εντάξει. Νομίζω είναι λίγο καλύτερο. Θα δούμε πώς η πλατφόρμα θα επηρεάσει το παιχνίδι. Τώρα που κινείται ειδικά, γιατί είναι δύσκολο να πετύχεις τον άλλον στην πλατφόρμα, αλλά άμα το πετύχεις σωστά, σου δίνει ένα ωραίο αρπαντάζ. Three, two, one, go!
Ω, προσοχή εκεί πέρα, το air dodge θα πετύχει μέσα από το stage. Αυτό έχει, άμα είναι έτσι μικρό το στάδιο, οι εκρήξεις πετυχαίνουνε. Δεν κατάφερε να τιμωρήσει, τουλάχιστον δεν έπαθει και ζημιά. Άλλο ένα C4 όμως θα βρει στόχο. Επικίνδυνα τα ποσοστά για τον Blue Blank. Ωραίο εκεί το αφέα να έκανε ένα πιο ωραίο connect. Παίρνει λοιπόν το πρώτο στόκ με το stage back εκεί πέρα ο Juan. Πρέπει να ανεβάσει λίγο τους ρυθμούς του Blue. Δεν έχει καταφέρει να κάνει αρκετή ζημιά ακόμα στο Snake. Βέβαια ένα νέο F-Smash στο LED θα σκοτώσει, παρότι είναι βάρη στο Snake. Αλλά άντε να το πετύχεις, δεν είναι το κακό με τον Greninja, ότι πρέπει να κάνει το setup σου. Αλλιώς έχει κίνηση που κάνουν knockout. Τα μάτια του F-Tilt σε δεύτερο F-Tilt ξανά δεν έκανε tech. Δεύτερη φορά πρέπει να το προσέξει αυτό, γιατί και μαζί που παίζαμε δεν ήταν έτοιμο. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε εξάσκηση αυτό το stage deck. Το F-Smash δεν θα είναι αρκετό για να κλείσει το πρώτο stock του SP1. Αρχίζει να ανεβαίνει, να ανοίγει η ψαλίδα. Το SP1 παίζει με πολύ χαλαρούς ρυθμούς τώρα. Το down air, ίσως κακή επιλογή, εντάξει, ήταν λίγο ρίσκο. Το C4 πάνω στο Greninja και το Nikita θα τον στείλει απ' την άλλη. Πολύ δυνατό παιχνίδι από τον SP1, θα το πάρει λοιπόν. Χαρακτήρια 2-0 και ο Blue θα πάει σε loser side.